Πάμε στον Ελίκα να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε πώς πάνε με το των πυρκαγιών, που γενικότερα είναι τα πράγματα οριοθετημένα και δεν έχει και αέρα σήμερα, Γιώργο μου. Είναι καλά τα πράγματα. Ακριβώς. Καλημέρα, παιδιά. Ανοιχτές είναι οι φωτιές. Όταν λέμε ανοιχτές, τι εννοούμε? Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, όμως έχουμε διάσπαρτες μικρές θύσεις στα καντιλάκια. Παραμένουν δυνάμεις. Η πιο πρόσφατη ήταν στην Ασοπία Βιωτίας. Αυτή είναι υπομερικό έλεγχο. Mm-hmm. Που ξέρεις, που χτες το βράδυ δηλαδή. Και η Κώστα ταλαιπωρήθηκε πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκε. Yeah. Να δούμε στην Κερατέα, παιδιά, το πλάνο που οι πυροσβέστες με αυταπάτη αυτοθυσία. Αυτό ήταν συγκλονιστικό, παιδιά. Εδώ πέρα, τους, δείτε. Αποτέλεσμα δείτε να έχουν παραδοθεί και να έχουν ξαπλώσει στο χώμα οι άνθρωποι να. Από την ταλαιπωρία. Να, μιλάμε, ναι. Εκεί χτυπάγανε 12 ώρα, έτσι. Και 12 ώρα με συνθήκες πολύ αντίξωες. Είχαν αέρα, είχαν την κάπνα. Όλα αυτή τη φωτιά, το θερμικό φορτίο. Εκεί δεν ξεπερνούν την ανθρώπινη φύση. Αυτή η εικόνα πραγματικά ξεπερνά την ανθρώπινη φύση. Υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ναι, ήρωες. Είναι αυτό που λέμε. Οι πυροσβέστες είναι ήρωες. Προσπαθούν να πάρουν πραγματικά, πραγματικά, σου λέω. Να αναλάβουν τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν την προσπάθεια. Ακόμη καπνίζει εκεί γύρω τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει τη μάχη. Είναι συγκλονιστική. Έχει αρχίσει μεγάλη φωτιά και προσπαθούν να ξεκουραστούν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ρηχθεί. Εξαντλήθηκαν πια. Έχουν δεθεί αντιμέτωποι με 300 μέτωπα. Έχουν δώσει μάχες μέχρι τώρα σε 300 μέτωπα και είναι 3 Ιουλίου. Να. Βέβαια. Ο Ιούνιος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Είχαμε πολύ μεγάλες και πολύ επικίνδυνες πυρκαγιές. Άρα είναι στα όρια τους ήδη. Και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, μια ανησυχία, μια αγωνία. Γιατί έχουμε άλλους 2 μήνες καλοκαιριού μπροστά μας. Έχουμε τα μελτέμια μπροστά μας. Έχουμε τον πολύ δύσκολο Αύγουστο. Βέβαια, άρα λοιπόν πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί με κάθε τρόπο. Τέλος να σας πω. Ναι. Ναι, Γιώργο. Ένα μάζιμα εντάχει ότι και η φωτιά Ζάκυνθο και Κο και Χίο και Κρήτη. Έτσι είναι μαζεμένες φωτιές. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Και μακάρι να σταματήσουμε εδώ πια, μην έχουμε άλλα τις επόμενες μέρες. Μακάρι να σταματήσουμε μακάρι, εδώ πια. Μακάρι, πραγματικά. Και κουράγιο στους πυροσβέστες και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η δουλειά. Μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, σωστά. Βέβαια. Εννοείται. Ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.